Μπορεί το καλοκαίρι να φτάνει στο τέλος του, όμως δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν έχουν κάνει ακόμα τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σκεφτόμαστε, δεν θα έχεις λεφτά και δεν θα έχεις χρόνο, ή θα έχεις λεφτά και δεν θα έχεις χρόνο. Δεν γίνεται. Αφού δουλεύεις. Άμα δουλεύεις, κοιτάς τις υποχρεώσεις σου. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, να πας. Πώς θέλω, θέλω. Ίσως το Σεπτέμβριο. Πιο νωρίς αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κατά τι πήγατε διακοπές, ουσιαστικά. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Μια μικρή περιήγηση στην Πελοπόννησο. Λοιπόν. Περάσατε καλά, δηλαδή. Ήταν ευχάριστα, βάσει οικονομικής ευχέρειας. Οικονομική ευχέρεια δεν υπάρχει. Έτσι που μας κατήντησαν όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που λειτουργήσαν στον τόπο και κυβερνήσαν, η κατάσταση είναι τραγική, αλλά από το υστέρημά μας προσπαθούμε λίγο πολύ να ψυχαγωγηθούμε, να ανανεωθούμε και να περάσουμε λίγο καλύτερα και να αφήσουμε κατά μέρος τη μιζέρια που διακρίνει αυτόν τον τόπο. Όχι, δεν θα πάω πουθενά. Εδώ θα είμαι, στην Καβάλα. Βάση εργασίας είναι αυτό ή οικονομική δυσκολία? Βάση ότι δεν έχω παρέα να πάω. Δεν έχω, η παρέα μου δεν κάνει διακοπές. Διακοπές, εδώ, Χαλκιδική, μόνο λίγο, μια εβδομάδα. Εδώ κοντά, φέτος πηγαίνουμε κοντά, γιατί περιορίστηκαν τα έξοδα και πηγαίνουμε σε κοντινές παραλίες και αυθημερού και γυρίζουμε. Φέτος δεν, ούτε πέρυσι πήγαμε διακοπές, ούτε φέτος, κοντινά μέρη μόνο. Βάσει οικονομικής δυσκολίας δηλαδή καθαρά. Ναι, ναι, βάσει οικονομικής δυσκολίας. Θα πάμε, κάνουμε τα μπάνια μας, αλλά σε κοντινές περιοχές. Δεν θα πάμε διακοπές φέτος. Είπαμε να πάω διακοπές, τώρα δεν έχω υπολογίσει κάτι τελευταία στιγμή. Μετά το 15 Αύγουστο, που ελπίζω ότι δεν θα έχει και πολύ κόσμο. Θα έχει χαλαρώσει τουλάχιστον από τον κόσμο το πολύ. Θεωρείτε ότι τα εργασιακά γενικά και η οικονομική δυσκολία αποθεί τον Έλληνα από το να πάει διακοπές? Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση. Εντάξει, τα χρήματα δεν υπάρχουν, αλλά ανάλογος με το πάπλωμα πλώνεις και τα πόδια. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πας, ξέρω εγώ, στην Κρήτη ένα μήνα, μπορείς να πας στη Θάσο τρεις μέρες. Και είναι τα ίδια νερά και τη ίδια διάθεση. Αρκεί να έχεις όρεξη. Φεύγουμε αύριο. Και πού παραμένετε να πάτε? Χαλκιδική και Σκόπελο. Εντάξει. Δεν επηρεάζεστε δηλαδή από οικονομικές δυσκολίες? Δεν ζούμε εδώ γι' αυτό. Δεν μένουμε Ελλάδα τα χειμώνα. Οπότε ζούμε στην Ελλάδα με λεφτά από αλλού. Οπότε ναι, it's okay ακόμα. Θεωρείτε πως η εργασία αλλά και τα οικονομικές δυσκολίες επηρεάζουν τον Έλληνα από το να πάει διακοπές? Ναι, αλλά δεν τον επηρεάζουν από τα υπόλοιπα γούστα του. Απλά οι διακοπές δεν είναι μέσα στα γούστα που τα θεωρούμε υποχρεωτικά. Και ακόμη, γιατί εργάζομαι. Όμως έχω μία πρόταση να πάνε στη Θάσο, γιατί είναι και κοντά και οικονομικά. Κάποια μέρη και στη Σαμοθράκη. Είμαι διακοπές στο καλοκαιρινό μου σπίτι. Θα είχα προβλέψει από τα νιάτα, γιατί όπως βλέπεις τώρα οι μετακινήσεις έχουν άλλο κόστος και είναι δύσκολο για τον περισσότερο κόσμο. Θεωρείτε δηλαδή πως η εργασία αλλά και τα οικονομικές δυσκολίες του Έλληνα τον αποθεί από τα πάλια? Ναι, ναι. Ή αν θα κάνει θα είναι πολύ ολίγων ημερών. Δεν θα έχει το ίδιο περιθώριο όπως είχε παλαιότερα. Αυτό είναι κοινά γνωστό δηλαδή. Δεν υπάρχει κανείς να μην το καταλαβαίνει. Γι' αυτό τα συγγενικά σπίτια, τα προσωπικά σπίτια βολεύουν αυτή τη στιγμή. Σκεπτόμαστε ότι υπάρχουν λεφτά. Κάτι θα κάνουμε. Δεν σε πειράζει δηλαδή, ας πούμε, η οικονομική δυσκολία το ένα το άλλο? Όλους τους πειράζει. Εννοείται, κάτι πρόχειρο με τους φίλους, βεβαίως. Μπορείς δηλαδή. Χαλκιδική, ναι. Θεωρείς πως ο Έλληνας λόγω της εργασίας αλλά και των οικονομικών δυσκολιών τον αποθέτει από το να πάει διακοπές? Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά φοιτητής είμαι, κάπου θα βρούμε, κάτι θα κάνουμε, βεβαίως κάπου θα πάμε. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, ίσως για ένα διήμερο να πάω κάπου, αλλά ακόμα το σκέφτομαι, δεν είμαι σίγουρη. Τα κριτήρια που το σκέφτεστε είναι? Τα οικονομικά. Θεωρείτε δηλαδή πως ο Έλληνας αποθείται από τα οικονομικά κυρίως για να πάει? Ναι, ίσως και να φοβάται περισσότερο το οικονομικό, χωρίς απαραίτητα να μην έχει. Απλά στην υποψία ότι αργότερο μπορεί να μην έχει, κρατάει για να έχει μετά. Στις 15 Αυγούστου για λίγο, αν και εδώ έχουμε θάλασσες ωραίες, αλλά μια αλλαγή χρειάζεται. Θεωρείτε πως τα οικονομικά επηρεάζουν τον Έλληνα από το να πάει διακοπές? Απόλυτα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κουμπίσουν τα πόδια τους ούτε στη θάλασσα. Δεινοπαθούν και καθημερινό το φαγητό τους και αυτό λείπει. Δυστυχώς, η Ελλάδα μας χάθηκε, παιδί μου.
Αλλά σας εύχομαι να μην σας λείψει ποτέ το χαμόγελο.